Καλημερίζω τον Δήμαρχο Ηρακλείου, κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό, στη συχνότητα του Ράδιο 984. Πώς είστε? Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε εδώ. Κύριε Δήμαρχε, εγώ θα ξεκινήσω από την αρχή, χωρίς πολλά-πολλά, λέγοντας το εξής. Ποια είναι, ή ρωτώντας το εξής, ποια είναι εκείνα τα οποία σήμερα προβληματίζουν πολύ περισσότερο τη Δημοτική Αρχή 1η-1η-2024, 27 Δευτέρου 2024, ένας καθημερινός αγώνας δρόμου. Αυτό που προβληματίζει πολύ περισσότερο τι είναι, η οικονομία ή η καθημερινότητα? Και τα δύο, θα σας έλεγα, χωρίς ενδιασμό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, για το οποίο προσέχω και εγώ πάρα πολύ, να μην αφήσεις το ένα και να επικεντρωθείς στο άλλο, διότι βεβαίως τα οικονομικά πρέπει να σταθούν, πρέπει να σταθεί ο Δήμος στα πόδια του και πρέπει να αποκτήσει τις προϋποθέσεις για να έχει την δυναμική που είναι αναγκαίο να έχει και η οποία θα αντανακλάσει επίσης την καθημερινότητα. Αλλά η καθημερινότητα δεν περιμένει, η καθημερινότητα είναι η κάθε μέρα. Άρα λοιπόν η δράση μας κατανέμεται και στο ένα και στο άλλο, και αυτό αφορά και εμένα προσωπικά, αλλά βεβαίως αφορά και όλη την ομάδα που θα έλεγα με πολύ μεγάλη δύναμη και αφιέρωση δουλεύει αυτή τη στιγμή στο Δήμο. Έχουν ανοίξει πολλά μέτωπα και τα κεφάλαια όλα είναι μεγάλα, γιατί το πρόβλημα του κάθε ενός από εμάς είναι μεγάλο. Είναι ευχής έργων το γεγονός ότι ανοίγει εκείνο το κεφάλαιο και το ακούω από πολύ κόσμο, αλλά μένει και στην πράξη να αποτυπωθεί πολύ περισσότερο, γιατί είναι τα πρώτα βήματα σε ό,τι έχει να κάνει με εκείνα τα μεγάλα τα οποία απασχολούν τον καθένα από εμάς και εκτός του Ηρακλείου, γιατί δεν είναι αστικός ο Δήμος, έχει μια πολύ μεγάλη έκταση, το λέγαμε και προεκλογικά, και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν πραγματικά να δουν ότι κάποιος νοιάζεται για αυτούς. Είναι ακριβώς έτσι. Ο Δήμος μας έχει ένα πολύ ισχυρό αστικό πυρήνα, αλλά έχει και μια επίσης ισχυρή αγροτική διάσταση. Κατά μία έννοια δηλαδή είναι και αγροτικός ο Δήμος μας. Και αυτό έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Από το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο, με το οποίο ασχολούμαστε πάρα πολύ και το επισπεύδουμε αυτή τη στιγμή και αφορά ολόκληρο το Δήμο, μέχρι τα συγκεκριμένα έργα που μπορεί να είναι οι δρόμοι που πρέπει να στρωθούν, οι αγροτικοί δρόμοι, τα ξεχορταριάσματα, και βεβαίως κάπου στο ενδιάμεσο θα έβαζα και τα θέματα της άρδευσης, τα οποία γνωρίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικά και για τα οποία θα δοθούν, θα δημιουργήσουμε, θα έλεγα, πολύ μεγάλες ευκαιρίες στο αμέσως επόμενο διάστημα. Ναι, τοπικό πολυοδομικό, ναι καθαριότητα, ναι άρδευση, αλλά ναι και ίδρευση, διότι και εκεί παρατηρούνται πολύ πολύ μεγάλα προβλήματα σε πάρα πολλές περιοχές, με τον κόσμο να διαμαρτύρεται. Δεν ξέρω αν χρειάζεται κάποια παραπάνω ενίσχυση αυτή την ώρα και η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης, με την έννοια είτε του προσωπικού είτε με επιπλέον οχήματα, έτσι ώστε να μπορεί να τροφοδοτείται με νερό ο κόσμος που δεν έχει τη δυνατότητα να αγοράζει 40 ευρώ τον τόνο από τους ιδιώτες. Ναι, αυτό πράγματι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα στο οποίο έχουν γίνει βήματα και θα έλεγα ότι μια επιτυχία, κατά την δική μου την εκτίμηση, η μεγαλύτερη επιτυχία της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής ήταν η αντικατάσταση ενός μεγάλου μέρους του ιδρευτικού δικτύου που έγινε με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Είναι ένα έργο το οποίο εμείς το συνεχίζουμε, το ολοκληρώνουμε και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να διευρυνθεί. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Περιλαμβάνει και τα έξυπνα υδρόμετρα. Άρα λοιπόν έχουμε εξυγχρονισμό εν μέρη, δεν σας λέω συνολικό, αλλά από εκεί και πέρα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε. Αυτό αφορά και την τροφοδοσία, η οποία μας απασχολεί, με δεδομένα μάλιστα τα χαμηλά επίπεδα του αποσελέμη, που δεν είναι τόσο χαμηλά όσο ήταν πριν από μερικές εβδομάδες που συζητούσαμε ξανά, αλλά εμείς έχουμε ένα σχέδιο Β για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης λειψιδρίας
μέσα στο καλοκαίρι. Και βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα με την ίδρυυση που αφορούν πολλές περιοχές. Θα σας έλεγα και στην παλιά πόλη και στις γειτονιές και ακόμα περισσότερο βέβαια στις εκτός σχεδίου περιοχές, οι οποίες έχουν μία σειρά προβλημάτων που περιλαμβάνει και το πρόβλημα της ίδρυσης. Έχουμε πολλή δουλειά. Σαφέστατα. Εγώ ρωτώ λοιπόν αυτό το οποίο ο κόσμος θέλει να σας μεταφέρω. Το δικό του το ερώτημα είναι το εξής. Δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρχουν 2 με 3 αυτοκίνητα ή 1 με 2 αυτοκίνητα. Το ένα δεν φτάνει. Που να μπορεί να προμηθεύει τον κόσμο με νερό όπου είναι αναγκαία τα έργα να γίνουν, διότι σαφέστατα πάντα ένα έργο έχει και μια παραπάνω όχληση, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά δεν μπορεί ο κόσμος και ειδικά κάποια σημεία όπου το νερό δεν φτάνει να τροφοδοτείται με νερό αντί να το χρυσοπληρώνει, γιατί και το λογαριασμό του πληρώνει, όπως επίσης πληρώνει και τα βιτία νερό που πάνε στα σπίτια του. Τα 40 ευρώ δεν είναι ευκαταφρόνητα σήμερα. Αυτό σας ρωτάνε. Αν μπορεί και το ωράριο να επεκταθεί πέραν από τις 3 το μεσημέρι. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο κλείνοντας εμείς την εκπομπή μας θα το θέσω στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ να δούμε εάν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί. Σε γενικές γραμμές θα σας έλεγα ότι το προσωπικό της ΔΕΙΑΗ δουλεύει πάρα πολύ εντατικά, διότι έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, είναι ανησυχητική η μείωση του προσωπικού της ΔΕΙΑΗ, και θα έλεγα ότι από την άποψη αυτή οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί αποδίδουν στο όριο των δυνατοτήτων τους. Τι μπορούμε να κάνουμε για άμεση ενέργεια στο πλαίσιο που θέσατε είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε, μπορούμε να το δούμε και σήμερα. Το οικονομικό σκέλος είναι, για να μείνουμε στο οικονομικό σκέλος, γιατί ήταν ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσω ουσιαστικά του τεχνικού προγράμματος. Το ένα πάντα έρχεται και συμπληρώνει το άλλο. Καταψήφισαν μεν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης, αλλά πέρασε με τις θετικές ψήφους της Δημοτικής Αρχής. Σας άκουσα στις αναφορές σας να λέτε ότι, ξέρετε, μπορεί και το δάνειο το οποίο θέλουμε να έχουμε να μην είναι τόσο μεγάλο όταν θα μπούμε ή αν καταφέρουμε να μπούμε μέσα σε προγράμματα, έτσι ώστε να καταφέρουμε να φύγουμε από αυτό το σκόπελο που έχουμε μπροστά μας. Και λέγεται ότι το ταμείο είναι μείον. Κοιτάξτε, το ταμείο δεν είναι μείον, αλλά το ταμείο δεν έχει αυτό το κρίσιμο ποσό το οποίο επιτρέπει στο Δήμο να κινηθεί με ευχέρεια και είναι, θα σας έλεγα, οριακό, και όπως είπα και χθες, αυτό δεν συναρτάται μονοσήμαντα με το τεχνικό πρόγραμμα. Μιλάμε για τα λειτουργικά του Δήμου, μιλάμε για την βασική λειτουργία του Δήμου. Η ανάγκη του δανεισμού προκύπτει από πολλές πλευρές, με αφετηρία βεβαίως και πυρήνα αυτό το μεγάλο τεχνικό πρόγραμμα, δηλαδή τα συμβασιοποιημένα έργα, τα οποία για να εκτελεστούν θα πρέπει και να πληρώνονται. Αναγνωρίζοντας ότι αυτά τα έργα είναι σκόπιμο να εκτελεστούν για την πόλη και βεβαίως πρέπει να τα εκτελέσουμε σωστά, με τη σωστή προτεραιοποίηση, με την σωστή επίβλεψη, με την σωστή επιμέλεια συνολικά. Αλλά πράγματι αυτά τα έργα χρειάζονται. Προχωράμε λοιπόν. Χρειάζεται χρηματοδότηση, εξασφαλίζουμε την χρηματοδότηση. Αυτό όμως το οποίο πρέπει να είναι σαφές είναι ότι όταν μιλάμε για έναν δανεισμό 27 εκατομμυρίων και το ποσό είναι με μια προσέγγιση που σας δίνω, η οποία θα συγκεκριμενοποιηθεί μέσα στις επόμενες ώρες, αυτό δεν σημαίνει ότι χρεώνουμε τον Δήμο με 27 εκατομμυρία. Σημαίνει ότι ανοίγουμε μια χρηματοδοτική γραμμή μέχρι το όριο αυτό, θα πάρουμε όσα μας χρειάζονται, οι δαπάνες αυτές θα πιστοποιηθούν και θα πληρωθούν. Στην πορεία εξασφαλίζουμε άλλους πόρους. Συνεπώς, από τους πόρους αυτούς εκτελούμε έργα τα οποία δεν θα χρηματοδοτηθούν από το δάνειο. Άρα λοιπόν, με την έννοια αυτή παραμένουμε αρκετά ευέλικτοι. Και δεν σας λέω ότι αυτό
θα ήταν η πρώτη μας επιλογή αν λειτουργούσαμε σε ένα ομαλό περιβάλλον. Αλλά λειτουργούμε υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης σε ένα Δήμο ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχει προϋπολογισμό και έχει ανάγκες και οι πολίτες προφανώς δεν μπορούν να περιμένουν. Αυτό είναι αλήθεια. Το τεχνικό πρόγραμμα το οποίο προσωπικά εισηγηθήκατε, κύριε Καλοκαιρινέ, έχει να κάνει κυρίως με την οδοποιία. Σε ένα μέρος του το πρόγραμμα αυτό έχει να κάνει με την οδοποιία. Το τεχνικό πρόγραμμα όπως το παρουσίασα χθες είναι κατανεμημένο σε δύο μεγάλους τομείς που είναι και σχεδόν ισόποση. Είναι αυτός των χρηματοδοτούμενων έργων που περιλαμβάνει και έργα τα οποία έχουν να κάνουν με την ίδρυψη, έχουν να κάνουν με το πράσινο, έχουν να κάνουν με πάρα πολλές ενέργειες. Και είναι και το άλλο σκέλος το οποίο, για το οποίο θα έπρεπε να δεσμευθούν ήδη οι πόροι που όμως δεν υπάρχουν. Και εκεί κυρίως κατευθύνεται ο δανεισμός. Σε αυτό το σκέλος, το οποίο αφορά τα έργα που κατά βάση προσδιορίζονται να γίνουν με ίδιους πόρους, το κεντρικό αντικείμενο είναι πράγματι η οδοποιία. Μια οδοποιία την οποία βρήκατε... Και για να σας δώσω, και για να σας δώσω και κάποια μεγέθη, μιλάμε για ένα πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται στο ύψος των 46 εκατομμυρίων, από τα οποία τα 23 και κάτι προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθούν, δηλαδή τροφοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους, και περίπου τα 22 εκατομμύρια είναι αυτά για τα οποία θα έπρεπε να έχουμε ίδιους πόρους. Από αυτά περίπου τα 17 εκατομμύρια είναι έργα τα οποία έχουν συμβασιοποιηθεί, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν πολύ σύντομα, βεβαίως και θα τις παρατείνουμε. Από την άλλη μεριά όμως αυτές οι συμβάσεις είναι σε πολύ μεγαλύτερο ποσόν. Άρα λοιπόν υπάρχει και αυτό το ζήτημα. Δεν είναι δηλαδή ότι παίρνουμε ένα δάνειο για να υπερκαλύψουμε τις ανάγκες μας. Παίρνουμε ένα δάνειο για να καλύψουμε ένα βασικό μέρος αναγκών, και από αυτό το δάνειο θα χρησιμοποιήσουμε όσο χρειάζεται, ενεργώντας ώστε να αποκτήσουμε μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις που θα μας απαλλάξουν από βάρη στο μέλλον. Λέει ο κόσμος επίσης το εξής: σας βλέπει να περπατάτε στους δρόμους του Ηρακλείου, σε κάθε γωνιά του Ηρακλείου. Αυτό το οποίο λοιπόν σας ρωτάει είναι το εξής: πότε εσείς πιστεύετε, βάσει των δεδομένων προβλημάτων που μπορεί να υπάρχουν, του προγράμματος που υπάρχει, ότι μπορεί να αλλάξει η εικόνα αυτό το οδικό δίκτυο, το οποίο απασχολεί πεζούς, απασχολεί οδηγούς, διότι δεν είναι οι παρεμβάσεις μόνο στις γειτονιές, δεν είναι μόνο το ράβε ξύλωνε που πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει αυτό, έτσι όπως τουλάχιστον γινόταν μέχρι σήμερα, διαχρονικό ήταν το θέμα, έτσι το βρήκατε, αλλά ζητάει από εσάς εάν υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστεί, όπως επίσης τι θα γίνει με τους οδικούς κόμβους σε κάποιες περιοχές που είναι θέμα το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να κλείσει. Κοιτάξτε, για θέματα οδικών κόμβων έχουμε ήδη προχωρήσει. Έχουμε μάλιστα περάσει από τα αρμόδια όργανα και από την Δημοτική Επιτροπή και από το Δημοτικό Συμβούλιο μία σειρά κόμβων οι οποίοι θα εκτελεστούν και είναι έργα τα οποία θα ξεκινήσουν και μέσα στο 2024. Ορισμένα από αυτά, όσα δεν είναι ιδιαίτερα σύνθετα, θα έχουν και πολύ σύντομο χρόνο παράδοσης. Άρα λοιπόν αυτό βεβαίως είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί, και αυτά αλλάζουν και την εικόνα της πόλης, αλλά κυρίως αλλάζουν τη λειτουργικότητα της πόλης. Ξέρουμε τα σημεία στα οποία έχουμε πολύ σοβαρά ζητήματα. Είναι εντοπισμένα και ενεργούμε για να λύσουμε τα ζητήματα αυτά. Μάλιστα. Προϋπολογισμός όσο το δυνατόν συντομότερα. Πάτε ξαναγυρίζουμε στο κομμάτι οικονομία. Όπως είπατε και στην αρχή, ούτως ή άλλως το ένα αλληλοτροφοδοτεί με ερωτήσεις και κινήσεις, με τεχνικό πρόγραμμα, οικονομία κλπ. Προϋπολογισμός ο οποίος θα περιλαμβάνει εκείνη την αύξηση, την περίφημη των δημοτικών τελών, όπως σας ρωτούν. Επίσης, αυτή η απόφαση η οποία ελήφθη, ότι έχει να κάνει ακόμα και με τέλη για τους πάγκους στις λαϊκές αγορές. Έρχεται και κάτι καινούριο πίσω από αυτό.
Όχι, νομίζω ότι η εικόνα αυτή είναι συμπληρωμένη και θα σας έλεγα ότι για τα δημοτικά τέλη, τα οποία πέρασαν και ήδη είναι ένα θέμα το οποίο έχει πάρει το οριστικό του σχήμα εδώ και μερικές εβδομάδες, η αύξηση ήταν μάλλον, κατά την άποψή μου, κατά την άποψή μας, ήταν λελογισμένη και παραμένουμε ένας από τους δήμους της χώρας με τα χαμηλότερα δημοτικά τέλη. Και βέβαια το ζήτημα τελικά είναι οι υπηρεσίες που παρέχονται στους δημότες, γιατί εδώ μιλάμε κυρίως για το σκέλος της καθαριότητας. Και πιστεύω ότι στην καθαριότητα έχουν γίνει βήματα και τουλάχιστον αυτό το οποίο εισπράττω είναι ότι αρκετοί δημότες αισθάνονται ότι υπάρχει κάποια βελτίωση. Αυτό έχει πολύ δρόμο. Έχει. Έχουμε πολύ δρόμο. Και ξέρετε, είναι από το πολύ μικρό που είναι ο κάδος μέχρι το πολύ μεγάλο που είναι η μονάδα της επεξεργασίας απορριμμάτων, είναι το κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Είναι μεγάλα ζητήματα τα οποία εμάς μας απασχολούν σε υψηλή προτεραιότητα και για τα οποία τώρα ίσως δεν θα πρέπει να επιβαρύνουμε τους ακροατές μας σήμερα το πρωί. Είναι επίσης και το ανθρώπινο δυναμικό που χρειάζεται, είναι ο ίδιος ο στόλος παρά τις λύσεις που μπορεί να έχουν να βρεθεί με το να φτιάχνονται αυτοκίνητα για να μην είναι παροπλισμένα τα αυτοκίνητα μέσα στην υπηρεσία καθαριότητας. Όλα αυτά τα οποία... Δώσαμε λύση όμως. Δώσαμε λύση στο θέμα των ανταλλακτικών και έχουμε βγάλει πολύ περισσότερα αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε ό,τι έχει να κάνει με το οδικό δίκτυο, συνεργασία Δήμου-Περιφέρειας υπάρχει σε αυτή την κατεύθυνση, διότι δεν κάνει να ξεχνάμε ότι κάποιοι από τους δρόμους εμπλέκονται μεταξύ του Δήμου και της Περιφέρειας. Πράγματι, πράγματι. Αυτό ισχύει για το, και για το δίκτυο, για, και για τη δημιουργία του και για τη συντήρησή του, ακόμα και για την καθαριότητά του ισχύει. Υπάρχει δηλαδή κατανεμημένη αρμοδιότητα ή συναρμοδιότητα. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με την περιφέρεια. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι όπως είναι το θεσμικό πλαίσιο, μας δημιουργεί περιπλοκές. Οι συναρμοδιότητες αυτές συνήθως δημιουργούν ζητήματα τα οποία πρέπει να λύνει κάθε τόσο κανείς. Η συνεργασία πάντως με την περιφέρεια σε όλα τα επίπεδα είναι άριστη. Γιατί πάμε σε κατασκευή νέας μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας των δευτεροβάθμια επεξεργασμένων λιμάτων? Κοιτάξτε, υπάρχει η μονάδα αυτή, αλλά αυτό το οποίο πρόκειται και να ανακοινωθεί στο τέλος αυτής της εβδομάδας, ναι, είναι μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση η οποία θα δίνει στον βιολογικό καθαρισμό που κάνει την τριτοβάθμια επεξεργασία, η οποία τι κάνει, μας δίνει νερό για άρδευση στις δενδρικές καλλιέργειες. Αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, θα δοθεί βέβαια η ευκαιρία να το πούμε την ερχόμενη Παρασκευή, είναι ότι με το έργο αυτό από τα 6.000 κυβικά νερού ανά ημέρα περνάμε στα 36. Καταλαβαίνετε την τεράστια δυνατότητα η οποία μας δίνεται και την πρόκληση που ανοίγεται μπροστά μας να φτιάξουμε τα αρδευτικά δίκτυα με τα οποία θα μπορούμε να αρδεύουμε το μεγαλύτερο μέρος των καλλιεργειών του Δήμου μας. Βέβαια, διότι είναι ο Άγιος Σύλλας, διότι είναι οι Βασιλιές, διότι είναι ο Άγιος Βλάσης, διότι είναι ο Μαραθήτης, διότι είναι η περιοχή της Σιλάμου. Και αν κάνω λάθος, παρακαλώ πάρα πολύ να με διορθώσετε, γιατί είναι ο Προφήτης Ηλίας, είναι το Τέμενος, είναι η Φινικιά, είναι οι Μαλάδες, όπου πολλές φορές ή τις περισσότερες φορές η ίδρυυση γίνεται με το πόσιμο νερό και υπάρχει στη συνέχεια πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι επίσης το περιαστικό πράσινο της πόλης, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, βεβαίως. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει να γίνεται και θα ενισχυθεί. Δηλαδή η άρδευση του δημοτικού πρασίνου με το νερό που έρχεται από την τριτοβάθμια επεξεργασία. Μάλιστα. Είναι ακριβές. Εγώ λοιπόν λέω εν κατακλείδη το εξής, ότι μετά από 2 μήνες στην ηγεσία του Δήμου Ηρακλείου, κύριε Καλοκαιρινέ, λέτε ότι έχετε μπει για τα καλά μέσα στις προκλήσεις, οι προκλήσεις, η οικονομία, η καθημερινότητα που είναι αλληλένδετα, με όλα αυτά τα οποία σχεδιάζονται και για ένα Δήμο που φτάνει μέχρι και την Καρκαδιώτισσα, για να μην υπάρχουν παράπονα από τους ανθρώπους αυτούς, ότι κοιτάζουμε μόνο το Ηράκλειο, το αστικό Ηράκλειο, και όχι τις λοιπές περιοχές. Ναι, και αν μπορώ να σας πω, κυρία Δουλγεράκη, σε αυτές τις 7 εβδομάδες
Έχουμε κάποιες επιτυχίες που νομίζω ότι πρέπει να σημειωθούν. Η δέσμευση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του φίλου και συντοπίτη μας Λευτέρη Αυγενάκη, για την κατασκευή του φράγματος Λαδούκου, ένα έργο αρκετών εκατομμυρίων, είναι κάτι σημαντικό και για την άρδευση και για την αντιπλημμυρική προστασία και για την ίδια την πολεοδόμηση όλης της δυτικής ζώνης του Ηρακλείου. Ένα, αυτό θα έλεγα. Να πω και ένα δεύτερο, ότι και αυτό αφορά σε ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν από τον Δήμαρχο και γίνονται από τον Δήμαρχο, είναι η εξασφάλιση 1,5 εκατομμυρίου για την επισκευή σχολικών μονάδων. Αυτά είναι κάποια αποτελέσματα σε αυτές τις λίγες εβδομάδες της Δημοτικής Αρχής και ενδεχομένως αυτό ο καθένας μπορεί να το εκτιμήσει βέβαια. Δίνουν και ένα στίγμα για το πώς έχουμε ξεκινήσει να πορευόμαστε και πώς πρόκειται να πορευτούμε. Σχολικές μονάδες σε ό,τι έχει να κάνει με τη συντήρηση των σχολείων ή και για ανέγερση νέων σχολικών μονάδων. Αυτό το κονδύλι το οποίο σας ανέφερα αφορά την επισκευή κυρίως και συντήρηση κτηρίων και το οποίο σχετίζεται με τα κονδύλια που προέρχονται από την πολιτική προστασία μετά τον σεισμό στο Αρκαλοχώρι. Η ανέγερση είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο το οποίο μας απασχολεί, αλλά αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο, για το οποίο θα ήταν πολύ δύσκολο να είχαμε αποτέλεσμα σε τόσο βραχή χρόνο. Ενδεχόμενα να περιλαμβάνει μέσα το 1,5 εκατομμύριο ακόμα και το Δεκατιανό, το οποίο ζητάει η Λαϊκή Συσπήρωση και η Ένωση Γονέων και Διαμόνων Μαθητών Δήμου Ηρακλείου. Κοιτάξτε, όχι. Αυτό αφορά σε παρεμβάσεις στα κτίρια τα ίδια. Δεν αφορά το Δεκατιανό. Αλλά εδώ καμιά φορά δημιουργούνται και κάποιες εντυπώσεις οι οποίες δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Υπάρχει η δυνατότητα να δίνουμε το Δεκατιανό και μάλιστα αν μου επιτρέπετε θα σας έλεγα ότι αυτή είναι και μια δραστηριότητα την οποία, η οποία ασκείται και από το Ίδρυμα στο οποίο συμβαίνει να έχω μια ευθύνη εδώ και δεκαετίες, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι το πρόβλημα το Δεκατιανό από την πλευρά του να δίδεται σε έναν αριθμό μαθητών. Εάν αυτό λείψει για μερικές μέρες μπορεί να αναπληρωθεί. Δημιουργούνται καμιά φορά κάποιες εντυπώσεις οι οποίες δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Υπάρχει ανάγκη. Θα σας έλεγα ότι είμαι ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πόσο μεγάλη ανάγκη υπάρχει και ποια φτώχεια υπάρχει και έχω αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Νομίζω όμως ότι καμιά φορά σηκώνουμε σημαίες που δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα με την ευαισθησία με την οποία την αντιμετωπίζουμε. Μάλιστα. Ελπίζω ότι κάπου παρακάτω θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως όσο πιο συχνά ακούγεται η δική σας η καταγραφή τόσο καλύτερα είναι για την ενημέρωση στο πλαίσιο της ενημέρωσης για να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται. Δήμαρχε, και είναι κάτι που το θέλω πάρα πολύ κυρία Δουλγεράκη, η επικοινωνία με τους δημότες και να ακούμε τους δημότες, έχουν πάρα πολλά να μας πούν και όχι μόνο σε επίπεδο παραπώνων αλλά και ιδεών και θέλουμε την κινητοποίηση των δημοτών και τη συμμετοχή τους. Όπως επίσης των διαμερασματικών, όπως επίσης των προέδρων των κοινοτήτων, όπως επίσης όλων εκείνων πολιτιστικών συλλόγων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν έτσι ώστε να υπάρχει και η δράση και η αντίδραση, γιατί και τα δύο είναι απαραίτητα. Σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ.